Πραγματοποιήθηκε τα εγγένεια του Αθλητικού Κέντρου Ζίδωρον στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κέντρου στο Δήμο Βενζίου το απόγευμα του Σαββάτου που μας πέρασε. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο διαμορφωμένο χώρο που περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, παιδική χαρά και πάρκο. Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγγενείων, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κέντρου τίμησε τον Ομάρχη Ροβενών με την απονομή αναμνηστικής πλακέτας για την αμέριστη συμπαράστασή του προς το Κέντρο. Επίσης, τίμησε τον νυν δήμαρχο κύριο Αγνάτο, όπως και τον πρώην δήμαρχο κύριο Μασμανίδη, ενώ χάρισε στην κυρία Πέτρου, την αντιμάρχη της Δημαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροβενών, μία ανθοδέσμη. Λίγα λόγια, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμήσατε με την παρουσία σας τα εγγένεια του Αθλητικού και Ψυχαγωγικού Πάρκου Ζίδωρο. Ένα δώρο ζωής. Τι καλύτερο, τι ωραίτερο. Δώρο ζωής σε μια περιοχή που ολοένα ερημώνει. Όμως εμείς στο κέντρο έχουμε την νεολαία, το αύριο, το μέλλον. Σε αυτούς τους νέους και τις νέες μας είχαμε την υποχρέωση να δώσουμε ένα χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, έκφρασης, δημιουργίας, ανάσας και ελευθερίας. Με απόλυτη συνεργασία, Πολιτιστικό Σύλλογος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Δήμος σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να διατεθούν μεγάλα κονδύλια πλην του γηπέδου 5x5 με πάρα πολύ προσωπική εργασία καταφέραμε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Παραδίνουμε σήμερα 7 Αυγούστου 2010 το έργο αυτού σαν δώρο ζωής στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κέντρου και όχι μόνο. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Νομάρχη, του Κοψίδη, του Δημοσθένη, ο οποίος ήταν υπέρ του χωριού μας. Αυτό τον Νομάρχη τιμούμε σήμερα με μια σε έδειξη ευγνωμοσύνης μια πλακέτα. Τα εργαλεία ορδοκοπτικά, στέγαστρα και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο Δήμος Βετζίου και ο Δήμαρχος Αγνάτος Δημήτριος, τον οποίο πρέπει να προσκαλώ να τον παραδώσω την πλακέτα του. Και